και να μην συζητάμε για μια μικρή παράταση της σχολική, των σχολικών διακοπών, ώστε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, ώστε να κρατήσουμε ανοιχτά τα νοσοκομεία. Κύριε Καπραβέλε, λένε πάντως και οι συνάδελφοί σας, επιστήμονες που είναι στην Επιτροπή και η κυβέρνηση, ότι το μοντέλο στα σχολεία λειτουργήσε καλά μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν είδαμε δηλαδή αύξηση κρουσμάτων. Τι λέτε, κύριε Βαγγελάτο, τι λέτε, τι λέτε. Αύξηση κρουσμάτων. Τι λέτε, κύριε Βαγγελάτο, τι λέτε, τι λέτε. Εμείς μέσα στην εντατική αυτό λέμε. Δεν καταλαβαίνω. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συμβιβάστηκαν με τον αριθμό των θανάτων. Ποιοι είναι ευχαριστημένοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ευχαριστημένη η Επιτροπή από τα αποτελέσματα των δραστηριότητα στα σχολεία. Τα σχολεία δεν παίξανε σημαντικό ρόλο στην διασπορά της νόσου και του τέταρτου κύματος. Ποιο είναι το κριτήριο που θα μειωθεί, θα πάρουμε μέτρα. Στα 50 θανάτους, στους 100, στους 150. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καπραβέλε. Επιμένω να λέω. Να είστε καλά, κύριε Βαγγελάτο. Το μέτρο αυτό για τα σχολεία θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Όπως κρίθηκε μέχρι το Δεκέμβριο που πήγε καλά. Πρέπει να το βλέπουμε, πρέπει να λέμε τα λάθη όπως τα λέμε, πρέπει να λέμε και τα σωστά. Δεν είδαμε δηλαδή αύξηση κρουσμάτων. Τι λέτε, κύριε Βαγγελάτο, τι λέτε, τι λέτε.